Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία της ΕΣΥΕΜ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Βορείου Ελλάδος και των εργαζομένων στην ΕΤ3 με θέμα τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι ο σημερινός σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν προβλέπει τη λειτουργία αυτόνομου περιφερειακού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη, αλλά ενός ανταποκριτικού γραφείου. Αυτή φαίνεται σαν μια εκδήλωση μνημόσυνο για την ΕΡΤΡΙΑ. Δεν είναι. Η ΕΡΤΡΙΑ είναι ζωντανή και είμαστε μέσα εμείς και δουλεύουμε. Όπως κι αν μας έχουν αποκαλέσει κατά καιρούς. Είμαστε άνθρωποι που μείναμε εκεί το βράδυ της 11ης Ιουνίου, αποφασισμένοι ότι θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Αυτοί είμαστε. Στο σύνολό της, αυτή η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ απαξιώνει όλη την ελληνική περιφέρεια. Δείχνει την ΕΡΤΡΙΑ ως ανταποκριτικό, στην καλύτερη περίπτωση, κλείνει 16 περιφερειακούς σταθμούς, υποβαθμίζει τη λειτουργία των μουσικών συνόλων και στο σύνολό της, η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ ΑΕ δεν έχει να κάνει σε τίποτα με μία ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση που αρμόζει στη χώρα μας. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ μειωμένος από τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ και της ΕΤ3 και τάχθηκε υπέρ των προσπαθειών επαναλειτουργίας, ζητώντας να γίνουν πιο δυναμικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και στη Θράκη δεν θέλουμε τέτοια τηλεόραση. Θέλουμε τηλεόραση αξιώσεων σε όλους τους τομείς, τον κοινωνικό, τον εθνικό, τον εκπαιδευτικό, τον εκκλησιαστικό, στα θέατρα, στα γήπεδα και καθεξής. Με την κατάργηση της ΕΤ3 έχει πληγεί η ενημέρωση και δεν νοείται δημόσια ραδιοτηλεόραση μόνο στην Αθήνα, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Η ύπαρξη δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και συγκεκριμένα περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό είναι κρίσιμη. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση οφείλει να εξυπηρετεί έναν κοινωνικό σκοπό. Να καλύπτει τα θέματα της περιφέρειας και να ενημερώνει για αυτά το κοινό. Επομένως, δεν νοείται δημόσια ραδιοτηλεόραση που οργανώνει και σχεδιάζει το πρόγραμμά της αποκλειστικά στην πρωτεύουσα, την Αθήνα. Να λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό κανάλι με άρτια και πλήρη στελέχωση, με αξιοκρατικά κριτήρια και άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων στην ΕΤ3, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι ότι ο αυτοτελής περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικός και άρτια στελεχωμένος, πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και επίσης ότι όλες οι διαδικασίες από τη σύστασή του μέχρι και τη στελέχωσή του και τη λειτουργία του πρέπει να γίνουν με απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια. Υπέρ της επαναλειτουργίας της ΕΤ3 με όλους τους εργαζόμενους τάχθηκε ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γιάννης Μιλόπουλος. Να λειτουργήσει ξανά ένα ανεξάρτητο, ισχυρό και αξιόπιστο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό κανάλι στη Βόρεια Ελλάδα, ζήτησε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιάννης Χατζηδημητρίου. Για φήμωση της Βόρειας Ελλάδας και της φωνής των επιχειρηματιών της περιοχής έκανε λόγο ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακατσέλος. Η επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας από το καλοκαίρι του 2013 νιώθει φημωμένη, έχοντας βιώσει την απουσία του δικού της τηλεοπτικού μέσου που προέβαλε επί 25 χρόνια τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής μέσα από σοβαρές εκπομπές και συζητήσεις, στις οποίες τόσο το επιμελητηριό μας όσο και οι άλλοι επιχειρηματικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας αποκτούσαν βήμα για να μεταφέρουν τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας. Ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, καταλόγησε ευθύνες στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού όπως η ΕΤ3. Αυτόνομο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη που θα εκφράζει το εθνικό συμφέρον και θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νίκος Μέρτζος. Συμφέρον λοιπόν της Ελλάδος, συμφέρον του ελληνισμού είναι να οργανώσει μια υποδειγματική, αποτελεσματική δημόσια τηλεόραση.
Ο πρόεδρος της SEM, Θυμάκης Βοητσίδης, τόνισε πως η θέση της Ένωσης είναι η επαναλειτουργία της ΕΡΤΡΙΑ με επαναπρόσληψη των εργαζομένων της. Πρέπει να υπάρχει ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, και η απουσία της ΕΡΤΡΙΑ είναι πολύ αισθητή όχι μόνο στον καταρχάς χώρο της ΕΡΤΡΙΑ, που το συνδέσαμε δηλαδή με την Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερο σε όλη την ελληνική περιφέρεια, η οποία προσέβλεπε στην ΕΡΤΡΙΑ, ούτως ώστε να αναδείξει τις θέσεις της και τις προτάσεις της. Την ώρα της σύσκεψης, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούσαν έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο πρώην εργαζόμενοι στην ΕΡΤ.